Οπότε μπορούμε να περάσουμε στην επόμενη παρουσίαση, η οποία έχει ως τίτλο «Η αρχική τιμή της αλφα-φετοπρωτεΐνης από εξάρτητο παράγοντα επιβίωσης ασθενών με υπατοκυταρικό καρκίνο που έχουν υποβληθεί σε χυμοεμβολισμό». Η εργασία προέρχεται από το Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και συμμετέχουν σε αυτές η κυρία Ροδοσθένους, η κυρία Σαββίδου, η κυρία Παπαγιουβάνη, η οποία θα την παρουσιάσει, η κυρία Οικονόμου, η κυρία Αγοραστού και ο κύριος Γουλής. Παρακαλώ. Καλημέρα και από μένα και χρόνια πολλά. Καλημέρα. Μισό λεπτό. Χυμοεμβολισμού και πιο συγκεκριμένα η αρχική τιμή της αλφα-φετοπρωτεΐνης κάτω από 10, εμείς αυτό το cut-off έχουμε πάρει, φαίνεται να συνεπάγεται με υψηλότερα ποσοστά επιβίωσης.
Αντίθετα, η αρχικά υψηλή της τιμή, και ειδικά όταν συνδυάζεται με ενοπλασματική θρόμβωση πηλέας, φαίνεται να έχει μηδενική επιβίωση σε αυτούς τους ασθενείς. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε εμείς πάρα πολύ. Από ό,τι βλέπω από το chat δεν υπάρχουν ερωτήσεις. Θα ήθελα εγώ να σας ρωτήσω όμως κάτι. Αυτοί οι ασθενείς προφανώς πέραν το μία ή δύο συνεδριών, ή τριών συνεδριών χειμοβολισμού που σας πήρανε, υποθέτω ότι πήραν και κάποιο είδους φαρμακευτική αγωγή. Σωστά? Κάποιοι από αυτούς, ναι. Κάποιοι από αυτούς, ναι. Ναι. Το θέμα είναι το εξής τώρα. Όταν ελήφθησαν τα στοιχεία, ας πούμε, για τις επιβιώσεις και τα λοιπά και τα λοιπά, μπήκε στην υπεραγωγική ανάλυση πιθανώς το ότι κάποιοι πήραν κάποιους κύκλους φαρμακευτικής αγωγής με ένα, με δύο, με τρία φάρμακα ή δεν ξέρω τι, ή το όλο θέμα υπολογίστηκε μόνο με βάση τις συνεδρίες των εμβολισμών? Ήταν μόνο με βάση τις συνεδρίες. Αυτό προέρχεται από μια μεγαλύτερη κόρτη που είχαμε βάλει εκεί πέρα. Ποιοι ασθενείς είχαν πάρει κάποιο χημειοθεραπευτικό σχήμα, ποιοι είχαν κάνει χημειοεμβολισμό. Και από αυτό προέκυψε ότι αυτοί ήταν με τον χημειοεμβολισμό, αυτούς μόνο μελετήσαμε στην παρούσα εργασία. Δηλαδή τους ξεχωρίσαμε. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ο κύριος Ξηρουχάκης θα είχε κάποια ερώτηση ίσως? Όχι, εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι είμαστε και πολύ κοντά μέσα στον χρόνο. Λίγο ξοδέψαμε από την επόμενη συνεδρία, οπότε ευχαριστούμε πολύ όλους. Ευχαριστώ τον Συμπρόεδρο. Ολοκληρώνουμε εδώ και προχωράμε. Καλημέρα. Καλή σας μέρα.